μας ξάφνιασες. Γνωρίζαμε τις περιπέτειες στην υγεία σου. Περιμέναμε όμως ότι θα ήσουν ανάμεσά μας για πολλά ακόμα χρόνια. Ιδιαίτερα τώρα, οι αναλύσεις και οι προβλέψεις μας για το σάπιο καπιταλιστικό σύστημα επανηθεύονται κάθε μέρα. Για τους αγώνες σου μίλησαν και θα μιλήσουν κι άλλοι. Εγώ θα προσθέσω την ανεκτήμητη προσφορά σου στο χτίσιμο του Επαναστατικού Κόμματος στην Κύπρο, τότε που μας μετέφερε τις εμπειρίες από τους διωγμούς στο Πασόκ και τους αγώνες των μαρξιστών στην Ελλάδα. Οι παρεμβάσεις σου, οι συμβουλές, η ενθάρρυνση στα πρώτα μας βήματα αποφασιστικές. Υπήρξες πάντα ένας αφοσιωμένος επαναστάτης, ένας αφοσιωμένος σύντροφος στο τέλη σου στα δύσκολα χρόνια της ακεπάρατης νόσου που σου την πήρε από τη ζωή. Ένας αφοσιωμένος γιος για την αγαπημένη σου Μάρθα. Ένα υπόδειγμα συντρόφου για την αγαπημένη σου Τζέιν που τόσο σου συμπαραστάθηκε τις δύσκολες σου ώρες. Από το μαύρο εκείνο απόγευμα που έφτασε κοντά μου το σταλμένο του μαντάτο σου, φέρνω στο νου μου τη μορφή σου και το μέσα μου γεμίζει μια απέραντη γλυκύτητα. Γιατί Νίκο μου, αν ξεχώρισες σε κάτι, ήταν ότι υπήρξες μια συνεχή διάψευση του στερεότυπου που θέλει τους μαρξιστές αγέραστους, άκαρδους, σκληρούς και μονόχνωρους. Εσύ υπήρξες η προσωποποίηση της ευγένειας, της ευαισθησίας, της καλοσύνης. Σε συνέβαινε η εξέλιξη μιας μικρής απεργίας ή μιας μεγάλης εξέγερσης, αλλά σε ενθουσίαζε και σε χαροποιούσε. Χαροποιούσαν απλά πράγματα στη ζωή, όπως η εξέλιξη της νεραντιάς που φύτεψε σε μια γωνιά της αυγής μου στην Κύπρο. Η μεγάλη σου καρδιά, η οποία τελικά σε πρόδωσε, χωρούσε τα προβλήματα όλων των απλών ανθρώπων που πάντα βοηθούσες όσο μπορούσες. Έφυγες, Νίκο μου, χωρίς να γευτείς τους καρπούς των πολύχρωμων αγώνων σου. Και το ερώτημα πλανιέται βασανιστικό. Άξιζαν τον κόπο τόσοι αγώνες, τόση αφοσίωση? Εγώ το απαντάω αβασάνιστα. Άξιζε, συντροφέ μου. Γιατί εμείς δεν κρύψαμε την μούρη μας στην άμμο. Κοιτάξαμε κατάματα τον δράκο τον καπιταλισμό που ρημάζει τις ζωές και τρώει τα σωτικά δισεκατομμυρίων ανθρώπων πάνω στη γη. Αναμετρηθήκαμε παλικαρίσια μαζί. Μερικοί από εμάς φεύγουν χωρίς να τον νικήσουν. Άλλοι περνούν πληγωμένοι ή κουρασμένοι στα μετόπιστε. Τίποτε όμως, Νίκο μου, δεν πάει χαμένο. Νέοι σύντροφοι συνεχίζουν στην πρώτη γραμμή και το δράκο θα τον ξεκάνουν. Δεν ξέρω αν θα είναι η δική μας γενιά ή η επόμενη. Αυτό που ξέρω είναι ότι άλλη διέξοδος δεν υπάρχει. Και όταν αναδύει η Άγια εκείνη εποχή, την οποία τόσο πίστεψες και για την οποία τόσο αγωνίστηκες, οι νέοι αυτοί σύντροφοι θα γράψουν με μεγάλα, καθαρά, κόκκινα γράμματα το όνομά σου. Νίκος Ρεμούντος. Αντίο, φίλε.